Για πάμε να δούμε γιατί συμβαίνει όλο αυτό και πού μας οδηγεί να τα συζητήσουμε όλα με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαριάννα Πυριώτη, που είναι μαζί μας. Μαριάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές έχουμε πρόβες πόλωσης υψηλών ντεσιμπέλ και ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς την εκτίμησή σου γιατί επιλέγουν αυτή την τακτική όλα τα κόμματα. Κοίταξε, νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι είναι ο μόνος τρόπος εν όψη των ευρωεκλογών και της χαλαρής ψήφου που συνήθως έχουν οι ευρωεκλογές, να αντιπαρατεθούν όχι τόσο με την κυβέρνηση, που είναι προφανές ότι όποιο και αν το αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία θα είναι μπροστά, το πόσο μπροστά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά μεταξύ τους, δηλαδή ποιος είναι πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, είναι η Νέα Αριστερά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ. Εκεί βλέπουμε τη μεγάλη κόντρα και την ουσιαστική πολιτική, το ουσιαστικό πολιτικό σφυροκόπημα. Τα κόμματα της ακροδεξιάς ή της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο κ. Βελόπουλος, η Νίκη και ό,τι έχει απομείνει από τους παρτιάτες τέλος πάντων, βλέπεις ότι έχουν άλλη γραμμή. Χτυπάνε όχι τόσο πολύ την κυβέρνηση όσο κάνουν κοινωνική αντιπολίτευση, δηλαδή συνομιλούν με τον κόσμο. Τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα, την Ευρωβουλή, τις κινητοποιήσεις της. Όλα αυτά είναι από τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς-αριστεράς. Αλλά νομίζω ότι οι τόνοι έχουν ανέβει γιατί είναι ποιος είναι πιο δυναμικός απέναντι στο Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά όμως και η κυβέρνηση υφίσταται φθορά, τη βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και έχει σοβαρά ανοιχτά μέτωπα και να τα δούμε και αυτά τα μέτωπα. Καταρχάς, υπόθεση Ασημακοπούλου, διαρροή των email, επιμένω ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν γνωρίζω τι αποτύπωμα θα έχει στις δημοσκοπήσεις, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και μια χαλαρότητα γενικά με τα ζητήματα που αφορούν προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Υπάρχει από την άλλη πλευρά το ζήτημα που βάζει η αντιπολίτευση για το αν υπάρχει πολιτική ευθύνη και έχει να κάνει με την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Κεραμέως. Εκεί πώς βλέπεις την τακτική της κυβέρνησης? Εγώ νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση, δηλαδή η απόσυρση της κυρίας Ασημακοπούλου σε συνδυασμό με την απομάκρυνση δύο στελεχών, ενός κομματικού και ενός κυβερνητικού, ας το πούμε κυβερνητικού, η αντίδραση ήταν σωστή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εκεί είχες να κάνεις κάτι άλλο. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές που πιθανόν να μην το γνωρίζουν, ότι οι λίστες ως ονόματα και διευθύνσεις, ονοματεπώνυμο δηλαδή και διεύθυνση, τις έχουν με ένα απλό αίτημα όλα τα κόμματα. Δηλαδή το κομμάτι που λέει αυτό είναι το όνομα του απόδημου και μένει εκεί, είναι καθόλου νόμιμη πληροφορία. Το προσωπικό δεδομένο ξεκινά από το email και το τηλέφωνο. Ακριβώς. Άρα το πρόβλημα ξεκινά λοιπόν από το κομμάτι της λίστας που έχει το τηλέφωνο και το email, όχι τη διεύθυνση. Να σου το πω αλλιώς, Νικόλ. Εάν στείλεις ένα γράμμα σε αυτή τη διεύθυνση, ένα γράμμα κανονικό με το ταχυδρομείο, δεν παραβιάζεις προσωπικά δεδομένα. Αν στείλεις email, παραβιάζεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν είναι. Έχει λογική. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εύκολο το καταλαβαίνει κανείς, αλλά έχει τη λογική του. Γιατί δεν επιτρέπεται να βομβαρδίσεις τον άλλον με email, να τον παίρνεις τηλέφωνο? Βάσει λοιπόν της νομοθεσίας, όλα τα κόμματα έχουν τις λίστες, δεν έχουν όμως το email και το τηλέφωνο. Αυτό δεν επιτρέπεται να δοθεί. Υπό αυτή την έννοια συμφωνώ μαζί σου ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση η διακίνηση προσωπικών δεδομένων, αλλά θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η υπόθεση η οποία θα κρίνει κάτι σημαντικό σε ευρωεκλογές. Πού είναι το θέμα? Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το θέμα ότι επικάθεται σε μία σειρά από ζητήματα που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δρά και σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή παραβιάζοντας διάφορα
τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ένα ακόμη επεισόδιο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η υπόθεση των υποκλοπών και υπάρχουν και τα ζητήματα που δεν είναι συναφή, συγγενικά, εν πάση περιπτώσει, που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, και δημιουργείται μια εικόνα στο ευρύτερο κομμάτι διαφάνειας, διαφθοράς και ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση δεν το χειρίζεται σωστά. Ενώ το χειρίζεται σωστά πρακτικά, δηλαδή πρακτικά έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει, έτσι, ούτε οι ευρωβουλευτής, ούτε... Από εκεί και πέρα δεν βλέπεις μία γραμμή η οποία είναι ένα ξεκάθαρη, κάθετη, και είναι σαν να πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Κυρία Κεραμέως, σε τι φταίει? Κατά τη γνώμη μου δεν φταίει σε τίποτα. Ναι, εξαρτάται από το χρόνο κατά τον οποίο διέρευσαν τα περίφημα emails, διότι υπάρχει πάντοτε η πολιτική ευθύνη, και πολιτικός προϊστάμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι η κυρία Κεραμέως. Ναι, δεν θα μείνει υπουργός για υπουργός, ή δεν θα έπρεπε να έχει μείνει υπουργός για υπουργός στην ιστορία του ελληνικού κράτους, εάν τιμωρώντας ή δημιουργώντας θέμα για ένα ζήτημα, πρέπει να φεύγει και το κεφάλι του υπουργού. Εκτός αν ο υπουργός πράγματι, πρόσεξε, αν πράγματι ο υπουργός συμμετείχε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε δίνοντας εντολή διευκόλυνσης, είτε ανακατευόμενος σε αυτό, είτε έχοντας γνώση. Έτσι. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα σου. Λοιπόν, λες ότι δεν θα λειτουργεί σορευτικά σε όλα και επικάθεται σε όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα. Το θέμα των τεμπών, εκεί βλέπουμε με όσο περνά ο χρόνος να ανοίγει ακόμα περισσότερο. Και βλέπουμε να ανοίγει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε χθες και την ακρόαση στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πια να έχει παγιωθεί η αίσθηση ότι υπάρχει συγκάλυψη στην υπόθεση. Ναι. Εγώ από την πρώτη στιγμή αυτής της υπόθεσης, δηλαδή, απορούσα για ποιο λόγο δεν έχει βγει ένας χριστιανός, ας πούμε, από αυτούς που ήταν εκεί τις πρώτες ώρες και τις πρώτες ημέρες διαχείρισης αυτής της κρίσης, που θα σας υπενθυμίσω ότι τότε μέσα στο φοβερό σοκ του θανάτου, του φοβερού αυτού δυστυχήματος και του θανάτου 57 ανθρώπων, το μόνο που λέγαμε ότι τέλος πάντων άντε κάπως λειτουργήσε μέσα σε αυτό το χάος της κρατικής ανικανότητας του να συγκρουστούν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, ας πούμε, πρωτοφανές, έτσι, ήτανε ότι τουλάχιστον οι κινήσεις έγιναν σωστά και γρήγορα. Mm. Το ότι αμφισβητείται 8 και 9 μήνες και 10 μήνες μετά και ένα χρόνο μετά ακριβώς αυτό, δηλαδή το ότι οι κινήσεις έγιναν σωστά και γρήγορα, εκεί νομίζω ότι εκείνη η επιτομή της ανικανότητας του χειρισμού εκ μέρους όσων χειρίστηκαν την υπόθεση από εκεί και πέρα. Το να μην έχεις βγει και να πεις, παιδιά, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά λέω, παιδιά, είχαμε κάτι γερανούς οι οποίοι βουλιάζανε στη λάσπη. Φυσικά θα κάναμε επιχωμάτωση, ούτε μπάζωμα κάναμε του δυστυχήματος, ούτε στοιχείο, για παράδειγμα, απεκρύβει, ούτε τίποτα. Και ποιος αποφάσισε και ποιος έδωσε την εντολή επιχειρησιακά, έστω να γίνει όλο αυτό? Επιχειρησιακά αυτές οι εντολές δεν γίνονται από πάνω. Ξέρει, δηλαδή, αν ήσουν, για παράδειγμα, εσύ ή εγώ σε μια θέση ευθύνης, θα ακούγαμε τους ειδικούς που σου λένε ότι πρέπει να σηκωθούν τα βαγόνια, γιατί μπορεί να υπάρχουν είτε επιζώντες, είτε πρέπει να καθαρίσει η γραμμή, είτε από κάτω έχει τον αγωγό φυσικού αερίου. Κυρία, σου λέω εγώ και τα τρία τα έχω ακούσει. Ρωτάς λοιπόν εσύ, μάλιστα. Οκ, κάντε ό,τι πρέπει. Αυτό λέγεται εντολή συγκάλυψης, ή λέγεται επιχειρησιακά μας λένε τι πρέπει να κάνουμε και λέμε κάντε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι νομίζετε. Απλώς να οι άνθρωποι, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, να επεγκλωβιστεί, ή φυσικά να σταθεροποιηθούν οι γερανοί. Μπορεί όλα αυτά που σου λέω να μην έχουν συμβεί, αλλά να συγκαλύψεις τι? Να συγκαλύψεις κάτι το οποίο από μια απλή χημική εξέταση στη συνέχεια ή από το είδος του δυστυχήματος συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση αυτό. Δεν ήρθε κανείς να πει αν δεν συγκρούστηκαν, έγινε κάτι άλλο. Μιλάμε για την έκρηξη. Η έκρηξη, είναι δυνατόν στα σοβαρά να πιστεύουμε ότι μπορεί να μην έχει μείνει ίχνος στοιχείου, χημικού στοιχείου από μία έκρηξη, ούτε κατά διάνοια? Γιατί όλα αυτά λοιπόν δεν υπόθηκαν στο σωστό χρόνο? Εκεί είναι η τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης η οποία αντελήφθη το δυστύχημα των τεμπών
ως μια φοβερή τραγωδία, η οποία όμως σιγά σιγά ξεχνιέται. Δεν είναι έτσι. Η έκταση της ζημιάς έχει φανεί, θεωρείτε, ή μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την υπόθεση για την κυβέρνηση? Ακούστε, να σας πω κάτι πολύ ειλικρινά. Με την Νικόλα άλλωστε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Κανείς δεν δίνει δεκάρα για την έκταση της ζημιάς στην κυβέρνηση. Όλοι δίνουν πολλές δεκάρες για τους 57 νεκρούς και πώς δεν θα ξαναγίνει. Κατά συνέπεια, το ότι δεν υπάρχουν κόμματα αντιπολίτευσης να καρποθούν πολιτικά τη ζημιά, δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα βασικού σχεδιασμού ενός κυβερνητικού επιτελείου, ενός στρατηγικού επιτελείου, ενός κόμματος. Τίποτα από τα δύο δεν έπρεπε να τους νοιάζει. Έπρεπε να τους νοιάζει πώς δεν θα ξανασυμβεί. Ένα το κρατούμενο. Και εκεί υπάρχει ανοιχτό ζήτημα και αυτό ετέθη χθες στο Ευρωκοινοβούλιο. Το πώς δεν θα... Το δεύτερο ζήτημα είναι το τι έχουμε κάνει προς την ασφάλεια των τρένων. Ναι, Μαριάννα, το άλλο ζήτημα λες. Η κοινωνική αντιπολίτευση. Τι σημασία έχει το Α, όταν πια σιγά σιγά η ίδια η κοινωνία δημιουργεί, δηλαδή εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση το κομμάτι της αυτοοργάνωσης ανθρώπων με ευαισθησίες λιγότερες, μεγαλύτερες, στη συλλογή υπογραφών, στο να μαζευτούν κάπου. Αυτό λέγεται κοινωνική αντιπολίτευση, δηλαδή όπου λείπει η πολιτική αντιπολίτευση, γιατί εμείς ασχολούμεθα με το αν θα πάει 20 μέρες φαντάρος εντός εισαγωγικών ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει θέμα. Πάει ο άνθρωπος ως απόδημος, ομολογητής. Ναι, όπως προσβλέπει ο νόμος. Το έχουμε κάνει τεράστιο θέμα. Ναι, δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας και τα κανάλια μαζί, το λέω έτσι, όχι για εσάς. Όλοι μαζί. Δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας που είναι θέμα αν θα πάει ο άνθρωπος 20 μέρες. Και 20 χρόνια να πήγαινε. Δεν είναι 20 μήνες να πήγαινε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι όπου δεν υπάρχει πολιτική αντιπολίτευση σοβαρή, που να αισθάνεται ο κόσμος ότι στριμώχνει την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι αυτήν την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, θα δημιουργηθεί κοινωνική αντιπολίτευση. Η κοινωνική αντιπολίτευση έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και θα εκφραστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και ας μην εκφραστεί στην κάλπη. Αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση είναι το νέο στοιχείο της πραγματικότητας και αξίζει να το κρατήσουμε. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.